Ξέρουμε ότι υπάρχει ο παράδεισος και η κόλαση. Ακριβέστερα, αν θα πούμε για τον παράδεισο, θα πούμε ο παράδεισος και ο Άδης, που είναι καταστάσεις ψυχών. Αν θα μιλήσουμε για κόλαση, θα μιλήσουμε για Βασιλεία του Θεού. Είναι το πρώτο ζεύγος, παράδεισος, Άδης. Πάμε πιο πίσω τώρα, μετά την Ανάσταση των νεκρών. Βασιλεία Θεού, κόλασης. Διότι στην κόλαση δεν είναι κανείς ακόμη. Ούτε ο διάβολος είναι στην κόλαση ακόμη. Λοιπόν, η θέση του κάθε ανθρώπου στους δύο παραπάνω κόσμους θα είναι ίδια? Δηλαδή κάποιος εγκληματίας και κάποιος με μικρότερα αμαρτήματα θα υποφέρουν το ίδιο στην κόλαση? Μάλιστα. Δηλαδή θα υπάρχει η ιδία διαβάθμισης τόσο στον χώρο των αμαρτιών, αλλά όσο και στον χώρο των αρετών. Μπορεί κάποιος να είναι πάρα πολύ ενάρετος άνθρωπος, κάποιος όμως να είναι λιγότερο ενάρετος. Άρα πώς θα γίνει? Το ίδιο θα επαινούνται ή το ίδιο θα τιμωρούνται? Προφανώς όχι. Θα υπάρχει μια διαβάθμιση τιμωρίας. Ο Χριστός είπε εκείνος που ξέρει, ξέρει, έχει γνώση, αλλά παραβαίνει, δαρίσατε πολλάς, πολλές ξυλιές. Εκείνος που δεν ξέρει, δαρίσετε, θα φάει ξύλο, ολίγας, ολίγες ξυλιές. Με άλλα λόγια, βλέπετε μία διαφοροποίηση της τιμωρίας. Δεν είναι δυνατόν ένας μεγάλος εγκληματίας να τιμωρείται με έναν απλόν άνθρωπο, ο οποίος δεν ζούσε πνευματική ζωή, απλός άνθρωπος ήταν, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να τιμωρείται το ίδιο? Είναι δυνατόν? Αλλά και εκείνος ο οποίος έκανε μεγάλους αγώνας πνευματικούς μπορεί να έχει την ίδια απολαβή όπως θα είχε ένας που μόλις σώθηκε? Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, αστήρ, αστέρος, διαφέρει εν δόξη. Θα πει, τον αστέρι από το άλλο διαφέρει σε λαμπρότητα. Αυτό θα πει δόξα, λαμπρότητα. Συνεπώς, δεν μπορεί να έχουν όπως όλοι οι αστέρες την ίδια λαμπρότητα. Δεν μπορεί να έχουν όλοι την ίδια απολαβή εις τη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, εκείνος που μόλις σώζεται και εκείνος ο οποίος έχει φτάσει σε υψηλά μέτρα. Αν εγώ σωθώ, ο ταλέπορος, μπορώ να έχω την ίδια τιμή και δόξα που θα έχει ο Απόστολος Παύλος? Είναι δυνατόν ποτέ? Προφανώς όχι. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο υπάρχει αυτή η διαβάθμιση της δόξης, όπως και η διαβάθμιση της τιμωρίας. Σημειώσατε ότι κάπου λέει ο Χριστός ότι θα θέσει, λέει, τον άνθρωπο, τον ιερέα, τον κληρικό, που είναι τι θα είναι, θέσει, λέει, αυτόν μετά των υποκριτών, που σημαίνει ότι το κάτω-κάτω, ο πάτος της κολάσεως, θα είναι κατηλημένος από υποκριτάς, που σημαίνει ότι έχουμε διαβάθμιση εδώ πέρα τιμωρίας. Θα συνεχίσουμε πρώτο ο Θεός την ερχομένη Κυριακή.